Φίλες και φίλοι του Σπορ Κυκλάδες, καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο του Κόρφου, όπου σε λίγο ξεκινάει αναμέτρηση ανάμεσα για τον αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στο Ναό Μικόνου και την ομάδα της Άνω Μέρας. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους τους φίλους των Κυκλάδων. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Καλή μέρα, πολύ ωραία μέρα για ποδοσφαιρικό αγώνα και οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο με τον γηπεδούχο Ναό Μικόνου. Νούμερο 1 Δελιγιώργο, 2 Ράγια, 3 Ξένος, 4 Αργυρίου, 5 Καρατζάς, 6 Ομπάμπα, 7 Αμπαδίνης, 8 Παπαδόπουλος, 9 Σερέπας, 10 Ο Χιλάη και 11 Ο Πανέτας. Για την ομάδα της Άνω Μέρας, το νούμερο 1 ο Καρανάσος, 2 Κουτσούκος, ο 3 Παπαστελόπουλος, 4 Καρανίκας, 5 Κεραμιδάς, 7 Καρύμαλης, 8 Αραπίτσας, 9 Καρφαρίδας, 10 Μίτσικας, 11 Κολιόπουλος και ο Ζανής ο Κουκάς. Διετής της συνάντησης είναι ο κύριο Ζαράνης με πρώτο βοηθό τον κύριο Αρμακόλα και δεύτερο τον κύριο Ιφαντίδη. Καλός ο καιρός σήμερα, αρκετός κόσμος στο κήπεδο όπως σας έλεγα. Επίσης παρόν στο αγωνιστικό ήρθε εδώ να παρακολουθήσει το παιχνίδι και ο πρόεδρος της Ένωσης ο κύριος Ρένος. Ας ευχηθούμε όλοι μαζί ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι χωρίς προβλήματα. Ενός λεπτού σιγή λοιπόν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Προς τιμήν της μητέρας του Αντιπροέδρου του Σωματείου της Άνω Μέρας, του Κώστα του Νικολουδάκη. Παπαδόπουλο κερδίζουν, προσπαθούν να βγάλουν το Σερέπα στην αντεπίθεση. Κερδίζει αυτό στην μπάλα από τα δεξιά, προωθείται εκεί. Πιέζεται από τον Παστελόπουλο. Πολύ ωραία, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σερέπα θα σπάσει την μπάλα στο σημείο του πέναντι και έχουμε το 1-0 από τον Πανέτα. Στο δεύτερο λεπτό τη συνάντηση, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σερέπα. Και ο Δημήτρης ο Πανέτας είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την ομάδα του ΑΟ Μικόνου. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Λιγόρησαν εκεί αμυντική και συγκεκριμένα ο Παστελόπουλος ήταν αυτός. Τον πέρασε ο Σερέπας πολύ ωραία. Έσπασε την μπάλα στο σημείο του πέναντι και από κοντά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση ο Πανέτας στον τερματοφύλακα Καρανάσο. 1-0 λοιπόν στο τρίτο μόλις λεπτό. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στο παιχνίδι και η ομάδα του Μικόνου προηγείται από το τρίτο λεπτό με γκολ του Πανέτα και ωραία προσπάθεια του Σερέπα με 1-0. Στον χώρο του κέντρου τώρα ο Αμπαδίνης είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει έναν αντιπαλό του πρωτοφωτιού. Το χυλάει πολύ ωραία αυτός από τα δεξιά. Επιμένει, φέρνει την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Θα γίνει λάθος ο Πανέτας τώρα από κοντά. Αφήνει για το Σερέπα. Ο Σερέπας πολύ ωραία πλασάρι. Ετοιμάζεται και εκτελεί το 2-0. Εκπληκτικό. Πανέτα συνεργάστηκαν πολύ ωραία με το Σερέπα. Και πετυχαίνουν στο 10ο λεπτό. Το προηγούμενο γκολ, φίλες και φίλοι, σέρβιρε ο Σερέπας και ο Πανέτας ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε. Στον χώρο του κέντρου έρχεται ο Σερέπας να κρατήσει την μπάλα, την κατεβάζει την μπάλα, μαρκάρεται, πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο κύριος Ζαράνης, κερδίζουν εκεί με τον Αραπίτσα από τα δεξιά τη Άνω Μέρας. Ο Μπάμπα είναι πολύ ωραία μαζί με τον Σπύρο το Ξένο που έρχονται και κερδίζουν την μπάλα. Και τελικά έχουμε το φάουλ για την ομάδα τη Άνω Μέρας, το μαρκάρισμα αυτό του Σπύρου του Ξένου πάνω στον Τζαβάρα, έχει χτυπήσει στη φάση ενώ με το δικό μας χρονόμετρο έχουμε φτάσει στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. ΑΟ Μικόνου Άνω Μέρα 2-0. Φάουλ λοιπόν από τα δεξιά για την ομάδα της Άνω Μέρας. Πολλοί κόσμος στη μεγάλη περιοχή του Δελιγιώργογλου. Είναι φάουλ Μάρς. Είναι φάουλ στο 9 Μάρς τώρα. Μαλακίες κάνουν. Ο Καρφαρίδας είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμος στη μεγάλη περιοχή. Εκτελεί δυνατά στο σημείο του πέναντι. Εκεί βγαίνει ο τερματοφύλακας, απομακρύνει με τις γροθιές και με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνουν τελικά όπως διπλή προσπάθεια πάνω από τη γραμμή. Είχαμε διπλή ευκαιρία πάνω από τη γραμμή και δεύτερο δοκάρι εκεί. Τελικά κερδίζει πολύ ωραίο Χιλάη εκεί στο δεύτερο δοκάρι με το Σερέπα πλασάρι από πολύ κοντά. Μεγάλη ευκαιρία εκεί για την ομάδα της Μικόνου να κάνει 3 τα τέρματα με το Σερέπα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Παστελόπουλος πάλι πάνω στην μπάλα. Εκτελεί τώρα στο σημείο του πέναλτι. Μια κεφαλιά εκεί θα απομακρύνει πολύ ωραία ο Δελιγιώργογλου. Και με δεύτερη προσπάθεια ο Σερέπας εκεί που πάει η μπάλα. Ο Καρανάσος είναι αυτός ο οποίος
Μπλοκ Ελόπουλο. Καρανάσο τώρα πλασαριστά στο χώρο του κέντρου εκεί που πάει μπάλα. Έρχεται ο Αμπαδίνης και διεκδικεί. Θα κερδίσει προς στιγμή την μπάλα. Κερδίζει ο Ξάνο Μέρας εκεί με τον Καρφαρίδα. Ξανακερδίζει ο Ζουμικών με τον Χιλάου. Χιλάει από τα δεξιά τώρα κρατάει την μπάλα και προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αποφεύγει προς στιγμή δύο αντιπάλους. Του γλιστράει, πέφτει κάτω. Μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το σουτ. Πέφτει ο Καρανάσος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χιλάη και τον Μπάμπα. Πέφτει ο Καρανάσος και μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ ωραία. Ο Σπύρος ο ξένος πλασαριστά ψάχνει εκεί. Πολύ ωραία το Σερέπα. Γυριστό σουτ του Σερέπα στην αγκαλιά του Καρανάσου. Επιμένουν όμως Τσάνο Μέρας με τον Καρφαρίδα. Μια προθυμένη παλιά εκεί. Ο Ράγια δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Επιμένουν Τσάνο Μέρας, προσπαθούν στην περιοχή να κάνουν κάτι καλό. Γλιστράει, πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτής συνάντησης. Έρχεται την μπάλα. Τελικά μεγάλη ευκαιρία εκεί. Η μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Μετά από κακή απόκριση του τερματοφύλακα εκεί του Δελιγιώργου. Μικόνου πάνω στην μπάλα είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πλασαριστά στο χώρο του κέντρου για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τα ειδικά δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα χάσει την μπάλα. Κερδίζουν όμως με δεύτερη προσπάθεια με τον Παπαδόπουλο. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Πανέτας. Έρχεται και ο Σερέπας να διεκδικεί στην μπάλα. Την κερδίζει, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλασάρει και τελικά έχουμε το 3-0. Ουσιαστικά τελειώνει το παιχνίδι για την ομάδα του ΑΟ Μικόνου. Στο 88 λοιπόν 3-0 με νέα προσπάθεια του Σερέπα. Τελειώνει, καθαρίζει εκεί. Ολιγόρησαν και οι δύο αμυντικοί. Έτρεξε ανάμεσά τους ο Σερέπας. Έκλεψε πολύ ωραία την μπάρα και κατάφερε να πλασάρει. Το πλάγιο τελικά. Όχι, έχουμε λήξη τελικά. Λήξη του παιχνιδιού, φίλες και φίλοι. Του Σπορ Κυκλάδες. Τελικό αποτέλεσμα 3-0. ΑΟ Μικόνου Άνω Μερά. Στο 3 το πρώτο γκολ για την ομάδα του ΑΟ Μικόνου ο Πανέτας. Στο 10 ο Σερέπας και στο 88 πάλι ο Σερέπας πέτυχε το 3-0. Σαφώς καλύτερη και πιο επιβλητική θα λέγαμε η ομάδα του ΑΟ Μικόνου. Αρκετές φάσεις στο παιχνίδι, όχι σπουδαίο ποδόσφαιρο, καθώς ο αέρας δεν επέτρεψε να γίνει τόσο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Να έχετε κανένα καλό βράδυ. Γεια σας από τη Μύκονο.